Μάρκους Μπέρκ εκμεταλλεύεται την εξαιρετική σέντρα του Νίκου Καρέλη από τα αριστερά και με σούτ πάνω στην κίνηση στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τζόρβα, δίνοντας προβάδισμα στον Παναθηναϊκό στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Απόλλωνα στο γήπεδο της Ριζούπολης. Ιδανικό ξεκίνημα για τους πράσινους, που ωστόσο δεν αποδείχτηκε αρκετό, καθώς προσγειώθηκαν ανώμαλα μένοντας το 1-1 και μετά από δύο συνεχόμενες νίκες. Λίγο μετά το ξεκίνημα της επανάληψης, ο Κανακούδης εκτέλεσε κόρνερ, ο Κοτσόλης έκανε άστοχη έξοδο και ο Θανάσης Παντελιάδης με κεφαλιά δεν άφησε το δώρο αναξιοποίητο για το 1-1. Το Τριφύλλι έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Ζαχαριάδη, ζητώντας δύο πέναλτι. Αρχικά στο 12 για το σπρόξιμο του Αργυρόπουλου στον Καρέλη και στο 88 θεωρώντας ότι ο Τσιλιγκύρης μάρκαρε αντικανονικά τον Μπέρκ που προσπάθησε να σουτάρει. Και στις δύο φάσεις ο Ζαχαριάδης διέταξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Για Παναθηναϊκός, συγγνώμη για την εμφάνισή μας.